μία από τις πιο επιβλητικές στιγμές του φετινού φεστιβάλ του Salzburg. Η Λουκρετία Βοργία, το αριστούργημα του Ντονιτσέτη, παρουσιάστηκε σε μορφή κονσέρτ. Στη σκηνή βρέθηκε ένα ονειρικό cast με τον καλύτερο τένορο του Μπελκάντο της εποχής μας, τον Juan Diego Flores. Στο ζενίθ της καριέρας του μάγεψε με την ερμηνεία του στο έργο. Πάντα ήθελα να τραγουδήσω στη Λουκρετία Βοργία, τον ρόλο του Τζενάρο. Το ειδωλό μου, ο Αλφρέντο Κράους, τον τραγουδούσε συχνά. Υπάρχει μια δική του ηχογράφηση. Ακόμη κι αν είναι η παρθενική μου εμφάνιση στο ρόλο, ξέρω την όπερα, γιατί άκουγα αυτή την ηχογράφηση. Η παρουσίαση της όπερας σε μορφή κονσερτάντε επιτρέπει στους λυρικούς τραγουδιστές να εστιάσουν αποκλειστικά στη μουσική. You can concentrate on the singing. Μπορείς να επικεντρωθείς στο τραγούδι, στον Μπελκάντο ειδικά. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί το Μπελκάντο έχει να κάνει με τη φωνή. Είναι η παρουσίαση μιας φωνής που τραγουδά με πολύ αριστοτεχνικό τρόπο. Όταν η όπερα είναι σε μορφή κονσέρτου, μπορείς να το απολαύσεις. Η δραματική όπερα με πρόλογο και δύο πράξεις έκανε την πρεμιέρα της Σκάλα του Μιλάνου το 1833 και βασίζεται στο ομώνυμο έργο του Βικτόρ Ουγκό. Η ραδιούργα Λουκρετία Βοργία δηλητηριάζει κατά λάθος τον χαμένο επί χρόνια γιο της. Είναι ένα σκοτεινό έργο που λάμπει όμως μουσικά και από πλευράς μελωδίας. Ο Ντονιτσέτη είναι διάσημος για τους όμορφους στίχους του, για τους λεγκάτο στίχους του. Δίνουν χρώμα στη μουσική. T'amo qual s'ama un angelo. Βουλγάρο σοπράνο Κρασιμίρα Στογιάνοβα ερμηνεύει το ρόλο της Λουκρετίας Βοργία. Το να τραγουδάς μπελκάντο δεν σημαίνει απλά να παράγεις ήχους και τόνους. Το μπελκάντο έχει να κάνει με την εκλεπτισμένη, όμορφη απαγγελία. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να έχεις υψηλή ποιότητα φωνής, σωστή τεχνική και έκφραση. Μπελκάντο μπορείς να αναδείξεις τον πλούτο της φωνής σου, τη δυναμική της. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να προσθέτεις υψηλές νότες, για παράδειγμα, στο τέλος της άριας, να τραγουδάς ψηλά, με την ορχήστρα να παίζει δυνατά και μετά να ολοκληρώνεις την άρια.